Χαίρετε κυρίες, κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Φάρμακα σπανίζουν πλέον στα φαρμακεία του Ηρακλείου, όπου δεν διατίθεται ένας μεγάλος αριθμός σκευασμάτων. Οι ελλείψεις αφορούν 80 με 90 φάρμακα, τα οποία στην πλειοψηφία τους έχουν να κάνουν με καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα που σχετίζονται με την πήξη του αίματος αλλά και ινσουλίνες. Στην πολύκροτη υπόθεση Κατσούλη, εκτός φυλακής ο 30χρονος φύλαθλος του Ηροδότου. Ο ίδιος ήταν ένας από τους τρεις κριτικούς οι οποίοι είχαν κριθεί ένοχοι για την υπόθεση θανάτου του φυλάθλου Κατσούλη στη Νέα Αλικαρνασσό τον Σεπτέμβριο του 2014. Την Κυριακή 7 Απριλίου η καρδιά του αθλητισμού θα χτυπάει στο Ηράκλειο, όπου συμμετέχει στην 6η Παγκόσμια ημέρα αθλητισμού και ειρήνης με το Run Greece Ηράκλειο. Μην το σκέφτεστε, δηλώστε συμμετοχή και πάρτε μέρος στο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Πλέον έχουν απομείνει ελάχιστες θέσεις εγγραφής. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.